Θέσεις εργασίας. Το κυριότερο και επίσης πολύ σημαντικό, κυρία Καραμεσίνη, είναι ότι απευθύνεται στις πιο ευάλωτες, θα λέγαμε, κατηγορίες ανέργων. Ναι, από την άποψη της ηλικίας. Της ηλικίας. Μιλάμε για 55-67 και ξέρετε ότι τα ποσοστά ανεργίας σε αυτή την ηλικία δεν είναι επίμονα. Ενώ πέφτει συνολικά το ποσοστό ανεργίας και πέφτει και μάλιστα εντυπωσιακά δεδομένη της κατάστασης και της οικονομίας. Και ελπίζουμε στο επόμενο διάστημα, όταν καλυτερεύσουν τα πράγματα, να πέσει ακόμα πιο γρήγορα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα πρόβλημα στις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν. Είναι θέμα νοοτροπίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το λέγαμε και με την Ίνα, ότι υπάρχει ένα ψυχολογικό κόστος. Δηλαδή, όταν είσαι 55-60 ετών και πας να δουλέψεις, ο άλλος σε βλέπει ότι είσαι μεγάλος, ότι είσαι ηλικιωμένος, για παράδειγμα, ή ότι έχεις ένα κόστος λίγο υπέρμετρο σε σχέση με ένα πιτσιρικά που είναι 20-22 ετών. Και να επενδύσει επάνω. Κοιτάτε να δείτε, παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Κυρίως παίζει το θέμα της τεχνολογίας και της ευελιξίας. Δηλαδή, οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτερης ηλικίας έχουν προέλθει από ένα καθεστώς εργασιακών σχέσεων, τέλος πάντων, που τους έχει δημιουργήσει, ας πούμε, το να μπορούν να διεκδικούν και να ξέρουν ακριβώς τι θέλουν. Δεν το λέω αυτό υποτιμητικά για τους νέους ανθρώπους, αλλά οι νέοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν έχουν βιώσει άλλο καθεστώς εργασιακών σχέσεων και το μόνο πράγμα που έχουν μπροστά τους είναι αυτό που βλέπουν και έχουν χαμηλότερους μισθούς. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι μια παραδοχή συγκλονιστική. Αυτή είναι μια παραδοχή. Γιατί μου το λέγει και ένας πιτσιρικάς 25 ετών, μου λέει: εσύ έχεις μεγαλώσει, έχεις δουλέψει, ξέρεις πώς είναι να αμείβεσαι κάθε μήνα. Εγώ αυτό μου λέει δεν το ξέρω. Ναι. Ελπίζω όταν. Περισσότερες παραχωρήσεις δηλαδή και να ρίχνουν νερό στο κρασί. Ναι, γιατί για να μπουν στην αγορά εργασίας, α πούμε, πρέπει να. Ναι, υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή, αλλά δεν είναι νομίζω το αποκλειστικό που δημιουργεί αντικίνητρα. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με το πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους και είναι μεγαλύτερη στην ηλικία. Τώρα λέω αυτούς τους ανθρώπους, βρίσκομαι και εγώ σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Είναι άνθρωποι δεν είστε άνεργοι όμως. Δεν είμαι άνεργη. Μιλάω για την αντιμετώπιση και τη διάκριση της ηλικίας. Ναι. 55-67 ετών θεωρούνται από τους εργοδότες ότι όχι μόνο έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις, αλλά κυρίως ότι μπορεί να έχουν παραμείνει εκτός αγοράς εργασίας, ότι οι νέοι έχουν μεγαλύτερη σχέση με τις τεχνολογίες, είναι πιο ευέλικτοι, έχουν μεγαλύτερο δυναμισμό. Ισχύει αυτό, είναι πραγματικότητα. Όχι, αυτό δεν είναι. Νομίζω ότι υπάρχει μια ηλικιακή διάκριση κατά φάνης, γιατί οι μεγαλύτεροι στην ηλικία μπορούν να έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Έχουν και λίγο καλύτερη. Αυτό, έτσι. Φυσικά και περιέχει. Ναι, ακριβώς, φυσικά και περιέχει. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα σύνολο παραγόντων και δεν αξιολογούνται πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όπως σας είπα πριν, η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η επίλυση προβλημάτων. Η ικανότητα δηλαδή μέσα από την εμπειρία να ξέρεις τι θα κάνεις σε κάποια. Η διαχείριση. Χρειάζεται ευελιξία μέσα στην παραγωγή και μέσα στην εργασία. Και οι μεγαλύτεροι στην ηλικία χειρίζονται καταστάσεις και έχουν μάθει να χειρίζονται καταστάσεις λόγω αυτής της εμπειρίας, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Να δούμε τώρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καταρχήν θα παρουσιαστεί αύριο. Όχι, αυτή τη στιγμή αναπτάται. Γιατί με ενδιαφέρει. Ένας άνθρωπος 55-60 ετών είναι διατεθειμένος να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα, ας πούμε, της τεχνολογίας. Προφανώς και είναι. Όλες οι ενδείξεις που έχουμε ότι ψάχνουν για δουλειά. Ψάχνουν για δουλειά απελπισμένα πολλές φορές, βρίσκουν πόρτα και προσπαθούν να τα καταφέρουν με άλλους τρόπους. Δεν ξέρω αν επιτυχάνουν, πάρα πολλοί δεν επιτυχάνουν όπως βλέπουμε με τα ποσοστά ανεργίας, αλλά βρίσκουν πόρτα, βρίσκουν πάρα πολύ συχνά πόρτα. Ωραία, ναι. Πάμε στο πώς ανοίγει αυτή η πόρτα. Πώς ανοίγει αυτή η πόρτα και ποιους αφορά. Ναι, ένας από τους τρόπους είναι μέσα από την παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις, όπως ξέρουμε και ξέρετε ότι θα αναρτηθεί τώρα το πρόγραμμά μας στην ιστοσελίδα του ΟΕΔ. Στις 10 η ώρα θα αναρτηθεί. Σήμερα. Σήμερα θα αναρτηθεί. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν βέβαια την Τρίτη και οι αιτήσεις απευθύνονται στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα και ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Μιλάμε δηλαδή για φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα οι οποίες έχουν, όπως σας είπα, αυτή την τακτική οικονομική δραστηριότητα που τους επιτρέπει να συμμετέχουν στο θα πρόγραμμα. Θα μας δώσετε 2-3 παραδείγματα επιχειρήσεων. Ακόμα και, ναι, θα σας πω, και ακόμα και
Και επίσης μιλάμε και για δημοτικές επιχειρήσεις ή διαδημοτικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις των περιφερειών. Μιλάμε δηλαδή για επιχειρήσεις των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Αναπτυξιακές, τέτοιες. Αναπτυξιακές, ναι. Επιχειρήσεις ίδρευσης, mm-hmm. επιχειρήσεις που έχουν κοινοφελή σκοπό. Άρα δεν απευθυνόμαστε στον ιδιωτικό τομέα, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που ναι. μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι. Και θέλω να ξέρετε ότι έχω απευθύνει επιστολή σε κάθε μία από τις δυνάμενες να συμμετέχουν ναι. στο πρόγραμμα επιχειρήσεις. Έχω επίσης απευθύνει επιστολή σε όλους τους δημάρχους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Υπάρχουν ανάγκες, γιατί ξέρω ότι τα ψάχνετε αυτά. Υπάρχουν ανάγκες όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτός ο στόχος των 10.000 θέσεων είναι εφικτός, θα απορροφηθεί, θα καλυφθεί. Κοίτατε, να δείτε, σε πρώτη φάση μπορεί να μην απορροφηθεί το σύνολο και το ξέρουμε αυτό. Αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα παραμείνει διαρκώς ανοιχτό, δηλαδή όποια επιχείρηση θελήσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα οποιαδήποτε στιγμή και πληρεί τις προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει μειώσει προσωπικό το τελευταίο τρίμηνο. Mm-hmm. Ό,τι ισχύει και στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, δηλαδή. Ό,τι ισχύει. Ναι, ακριβώς. Ναι. Δεν έχει μειώσει το προσωπικό με καταγγελία σύμβασης, γιατί δεν πιάνονται οι λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Με μείωση, με καταγγελία της σύμβασης ή με μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης. Είναι περιορισμένο αυτό. Είναι περιορισμένο αυτό. Ναι. Άρα οι περισσότερες πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Μπορεί να συμμετέχει για ένα χρόνο και με δυνατότητα ανανέωσης για άλλον ένα χρόνο. Δηλαδή mm-hmm. να επιχορηγηθεί για 12 μήνες. Ναι. Με 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Αυτό το αναλαμβάνει το ΟΑΕΒ. ΟΑΕΒ. Το 50%. Ναι, ακριβώς. Το άλλο 50% το βάζει επιχείρηση. Ναι. Και μέχρι 600 ευρώ μηνιαία. Το 12 συν 12 ναι. πώς πάει. Το 12 συν 12 είναι ότι τον απασχολείς για 12 μήνες και αν τα οικονομικά της επιχείρησης το επιτρέψουν, δηλαδή ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος το επιτρέψει, mm-hmm. τότε θα πρέπει να δηλώσουν στον ΟΕΔ ότι επιθυμούν να παραταθεί η επιχορήγησή τους. Είναι στη διακριτική ευκαιρία, δηλαδή, του επιχειρηματία. Είναι στη διακριτική των επιχειρήσεων. Εσείς βάζετε το άλλο 50% πάλι και για τους άλλους 12 ακριβώς. Μήνες. Ακριβώς. Συνεχίζει και παρατείνει το πρόγραμμα. Το αντικείμενο αυτών των θέσεων, δηλαδή με τι ειδικότητες θα μπορέσουν να. Η σύμβαση, τι θα λέει. Μπορεί, γιατί έχουμε δει παραδείγματα, ειδικά στους ΟΤΑ, με άλλη ειδικότητα να γίνεται η πρόσληψη και να χρησιμοποιούνται σε ένα τελείως διαφορετικό. Κοιτάτε, αν σημαίνει αυτό, ναι. αυτό δεν είναι νόμιμο. Το ξέρουμε. Υπάρχουν παληθεύσεις, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να αποτρέψουμε το 100%, αλλά όποτε διαπιστώνονται αυτές οι παραβάσεις. Το κριτήριο είναι μόνο υπάρχουν ηλικία. Κάποιες ποινές, έτσι δεν είναι. Υπάρχουν κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται μέσα στις προσκλήσεις. Πριν πάμε στο κριτήριο, γιατί έχουμε ετοιμάσει και κάρτες που θα τις δούμε και θα μας τις εξηγεί η κυρία Καραμεσίνη. Αυτό το πρόγραμμα ήταν να ξεκινήσει πριν αρχές Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρξαν κάποια προβλήματα και γι' αυτό καθυστέρησε η κυρία Καραμεσίνη. Δεν υπήρξαν κάποια προβλήματα. Ο χρονοπρογραμματισμός ναι. γίνεται ανάλογα και με τις δυνατότητες να προωθηθούν αυτές οι θέσεις. Δηλαδή, αν το βγάλεις πριν από το 15 Αύγουστο το πρόγραμμα αυτό, ναι. είμαι σίγουρο ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πάρει τις αδειές τους. Είχαμε σκεφτεί, ναι, ακριβώς. Είχαμε σκεφτεί να το βγάλουμε πριν το 15 Αύγουστο. Είπαμε ότι δεν θα πρέπει να γίνει αυτό. Ναι. Πρέπει να βρεθούμε, ας πούμε, σε μια κατάσταση normal. Να βλέπουμε και τα κριτήρια που λέγαμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά έτσι, τώρα. Οι ενδιαφερόμενοι, λοιπόν, θα πρέπει να είναι άνεργοι τουλάχιστον για 12 μήνες. Ακριβώς. Η ημερομηνία αυτή είναι πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ακριβώς. Ναι. Μετά, στη συνέχεια, να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας, που σημαίνει, κυρία Καραμεσίνη, ότι πρέπει κάθε μήνα αυτή η διαδικασία που γίνεται να ανανεώνεται, έτσι. Ακριβώς, δεν υπάρχει ανανέωση της κάρτας, ναι. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε το έτος ηλικίας τους να είναι από 55 έως 67 ετών. Να μην είναι ανάπηρη σε ποσοστό άνω του 67%. Mm-hmm. Επίσης και αυτό είναι. Εδώ θα μας προσθέσετε αν υπάρχει κάποια άλλη. Και βεβαίως αυτό που πρέπει να δούμε λίγο και να σταθούμε σε αυτές τις ηλικίες 55, και το λέγαμε και νωρίτερα και το σχολιάζαμε, 55 έως 67 ετών, είναι κατηγορίες ανθρώπων που βρίσκονται σε πολλές περιπτώσεις που τους λείπουν κάποια ένσημα για τη κοντά στη σύνταξη. Ναι, είναι τέτοιες περιπτώσεις, mm-hmm. αλλά θεωρώ ότι ακόμα και ένας 55άρης ο οποίος έχει οικογενειακές υποχρεώσεις, γυναίκα ή άνδρας, έτσι, mm-hmm. Έχει και αυτό σοβαρό πρόβλημα.
Και αν έχει παραμείνει για 12 μήνες στην ανεργία, σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ περιορισμένες ευκαιρίες, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα, να προσληφθεί. Ναι. Οπότε θα έλεγα ότι στους 55-67 υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα, αλλά νομίζω ότι το κοινό, αυτό που τους ενώνει θα λέγαμε, είναι το πρόβλημα να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα, ναι, της οικονομίας. Επειδή μιλάγαμε για τις προϋποθέσεις, υπάρχει κάποιο όριο, δηλαδή να μην υπερβαίνει αυτός το υπόλοιπο του χρόνου για συνταξιοδότηση, τα 5 χρόνια ή τα 1500 ευρώ, ναι, υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Δεν είμαι πρόχειρη να σας το πω, αλλά προβλέπεται για αυτούς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, μάλλον, και δεν είναι στην νόμιμη ηλικία για να συνταξιοδοτηθούν. Mm-hmm. Μάλιστα. Πάντως, λέγαμε και νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής για το θέμα ότι ένας άνθρωπος 55 ετών πια στην Ελλάδα είναι πολύ νέος άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, αλλά το βασικότερο ότι είναι γεμάτος, πνιγμένος, θα έλεγα, από υποχρεώσεις, έτσι. Ακριβώς. Είναι πνιγμένος από υποχρεώσεις. Δηλαδή, ένας άνθρωπος παντρεύτηκε 35 ετών, ας πούμε, και σήμερα είναι 55, έχει παιδί 20 ετών. Ένα παιδί το οποίο ενδεχομένως ψάχνει για δουλειά, είναι φοιτητής ή φοιτήτρια, έχει ανάγκη από χρήματα, ενδεχομένως χρήματα για το ενίκιο του. Δηλαδή, είναι μια σειρά υποχρεώσεων πέρα από όλες τις άλλες, ναι, υποχρεώσεις που τρέχουν και που ξέρουμε όλοι. Γι' αυτό σας είπα ότι, ναι, δεν είναι μόνο αυτοί που είναι πλησίων της σύνταξης, αλλά και αυτοί οι οποίοι έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις στην ηλικία 55, 60, 60 62, 65. Τελικά. Ωραία. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που. Ανεβαίνει το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα σήμερα. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από την Τρίτη. Άλλη Τρίτη, 10 η ώρα το πρωί. Ναι. Αλλά όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που κάνουν την αίτηση, δεν είναι οι άνεργοι που κάνουν, ναι, την αίτηση. Οι επιχειρήσεις, ναι, λοιπόν, οι επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις, άρα καλούμε τις επιχειρήσεις να κάνουν την αίτηση, δηλαδή να δώσουν, να δώσουν εντολή καινών θέσεων που, ναι, περιγράφεται η ειδικότητα, περιγράφονται τα πτυχία που θέλουν κλπ. Και στα πλαίσια αυτά θα υπάρξει κυρία λίστα Καραμεσίνη, ανέργων. Κυρία ανάλογο πρόγραμμα που να απευθύνεται σε ΟΤΑ και δημόσιο έχει ξαναγίνει, δηλαδή θα υπάρξει, εκτιμάτε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση? Κοιτάτε, είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια, αλλά, ναι, είμαστε μέσα στο μνημόνιο και υπήρχαν περιορισμοί. Ποιοι είχαν ανταποκριθεί, θυμάστε? Πάρα πολύ λίγοι, ελάχιστοι είχαν ανταποκριθεί. Τι φορείς, δηλαδή, δώστε μας ένα παράδειγμα. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι πρόχειρη να πω, αλλά ήταν, από ό,τι ξέρω, ότι οι θέσεις ήταν πάρα πολύ περιορισμένες, ήταν γύρω σε 100 θέσεις που είχαν, ναι, προσφερθεί. Όχι, είναι κρίμα, γιατί και να υπάρχουν και άνθρωποι έχουν ανάγκη, ναι, να αναζητήσουν εργασία. Ένα τελευταίο. Ήταν πιο δύσκολο όμως το πρόγραμμα, να ξέρετε, ναι, χρειαζόταν απασχόληση 3 ετών. Ναι. Αλλά μια επιχείρηση, δημόσιο τομέα, δεν μπορεί να, μπορεί να κάνει μια εκτίμηση για το πόσα λεφτά έχει και πόσο μπορεί, mm-hmm, να ανταποκριθεί. Το πολύ για ένα έτος, άντε για 2 έτη. Αυτό αφορά και κέντρα υποδοχής προσφύγων, όχι? Όχι, αυτό το πρόγραμμα για κέντρα υποδοχής προσφύγων είναι ξεχωριστό, είναι πρόγραμμα. Ξεχωριστό, είναι άλλο, έχει προκηρυχθεί ο δεύτερος κύκλος και τώρα αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα. Α, και είναι πολύ σημαντικό, κλείνοντας, να πούμε και για ένα άλλο πρόγραμμα που σε λίγη ώρα στις 12 το μεσημέρι κλείνει η προθεσμία για τις ενστάσεις για τις 3.494 προσλήψεις. Εκεί που είχαμε λάθος. Στους 17 Δήμους, ναι, υπήρχε, ναι, ακριβώς, μπήκε ένας λάθος καθηκός. Ναι. Γιατί αποκλειώντουσαν αυτοί που είχαν επιτύχει σε προηγούμενο πρόγραμμα. Ναι. Και μπήκε λάθος καθηκός σε σχέση, οπότε, με το πρόγραμμα. Να οπότε μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ακριβώς, να κάνουν τις ενστάσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Και να ευχηθούμε κάποια στιγμή να σταματήσει αυτή η συζήτηση και η Ελλάδα να μην έχει ανάγκη από.